νομίζω να πιστεύετε ότι το να σπάσει κανείς τον κόσμο είναι εύκολο, γιατί δεν είναι καθόλου. Από την άλλη, βέβαια, ούτε και πάρα πολύ δύσκολο είναι. Αρκεί να βρεθούν 4 χαμένοι στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Λοιπόν, όλα αυτά τα κατάλληλα τα δημιούργησε η Άννα Κουπάνου και μας χάρισε ένα συναρπαστικό βιβλίο τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο, το κλαμπ των χαμένων. Βρισκόμαστε σε ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο, κάπου στα τέλη κάποιου Νοέμβρη, το πρότυπο εκπαιδευτήριο Ανθοπύργου, και σε αυτό παρακολουθούμε τρία παιδιά, το καθένα χαμένο στο δικό του προσωπικό κόσμο, ώσπου ένα τέταρτο παιδί, ένα κορίτσι, έρχεται και τους ενώνει και τους κάνει ομάδα, τους κάνει κλαμπ. Τα πρόσωπα λοιπόν. Πρώτον ο Ντίνος Λούλης, μία μαθηματική διάνοια, κολλημένος με τα στατιστικά του ποδοσφαίρου, και γιος της Σούλας Λούλη, η οποία έχει ένα μπακάλικο εκεί στη γειτονιά που φτιάχνει τα πιο νόστιμα σάντουιτς της περιοχής. Έπειτα είναι ο Αντώνης Χρυσός. Χεβιμεταλλάς, ροκάς, με μαύρο μολύβι γύρω από τα μάτια, γράφει μαύρους στίχους για τη μαύρη του ζωή. Οι γονείς του είναι διάσημοι. Ο πατέρας pop είδωλο και η μητέρα χορεύτρια. Έπειτα έχουμε το Στέφανο Αυγερινό. Ο Στέφανος Αυγερινός, άκρος παραβατικός, κόντεψε να το κάψει το σχολείο με μια φωτιά που έβαλε στην αποθήκη και φυσικά πολύ μεγάλη απογοήθηση της μητέρας του, της Μάρθας Αυγερινού, η οποία είναι και διευθύντρια του εκπαιδευτηρίου. Αυτούς τους τρεις λοιπόν έρχεται να τους ενώσει η Λίζη Γκριν. Η Λίζη Γκριν, ομορφή, πολύ τάλαντη, κόρη καθηγητή Πανεπιστημίου Γλωσσολογίας, και ξέρει πάρα πολλές γλώσσες και έχει και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χάρισμα. Μπορεί να διαβάσει, να ακούσει τις σκέψεις των άλλων προσώπων, είτε είναι αυτά στη ζωή, είτε όχι. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που κατάλεγεται και από το Σάλεμ. Όταν αυτοί οι 4 αποφασίζουν να ανακαλύψουν τι κρύβει αυτό το μυστήριο φως που αναβοσβήνει κάθε μέρα στις 12 και 12 ακριβώς, ανάμεσα στο κυπαρίσι και στο δεξί δοκάρι του τέρματος, τα πράγματα εκτροχιάζονται και παίρνουν μία αναπάντεχη, μία αδιανόητη, μία εξωφρενική τροπή, η οποία οδηγεί σε αυτή τη μέρα που ο κόσμος έσπασε. Η Κουπάνου λοιπόν εδώ είναι ιδιαίτερα σε αυτό το μυθιστόριο, ιδιαίτερα ευρηματική. Εμπλέκει μέσα στην αφήγηση πρόσωπα, άλλα εν ζωή και άλλα όχι, ναυάγια, ένα του παρελθόντος και ένα του παρόντος, μαγικά αντικείμενα που βρίσκονται στην αποθήκη του σχολείου, αιγυπτιακοί κύλινθροι, αποκόμματα εφημερίδων, ασύρματοι φωτογραφίες, και καταφέρνει πάρα πολλά. Ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στην επιστήμη και στο μαγικό, και το κάνει αριστουργηματικά. Και έτσι φέρνει τους μικρούς αναγνώστες σε επαφή με την επιστήμη, ας πούμε, και θεωρίες της επιστήμης που έχουν σχέση με το χωροχρόνο ή τις μαύρες τρύπες. Τους φέρνει κοντά σε φιλοσοφικές αναζητήσεις που έχουν σχέση με τη ζωή και το θάνατο, με το χθες, με το παρελθόν και το παρόν. Τους φέρνει κοντά σε μυστήρια, όπως είναι το τρίγωνο των Βερμούδων ή το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Και το κάνει με αυτό το ύφος της που είναι πολύ ιδιαίτερο, με το λεπτό της χιούμορ, με την τάση της διακομόδησης των σοβαρών, και εμάς μέσα από όλα αυτά μας φέρνει πιο κοντά στο βιβλιοπωλείο. Εσάς για να πάρετε τον πρώτο τόμο και εγώ για να πάρω το δεύτερο που κυκλοφορεί. Δεν μπορώ καν να φανταστώ τι επιφυλάσσει στη συνέχεια.